Ιωνίου είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα Ελληνίδων που όχι μόνο κατάφεραν να κάνουν πράγματα στο εξωτερικό, αλλά με σκληρή δουλειά και προσεκτικές κινήσεις κέρδισαν το κοινό από την πρώτη στιγμή. Questa ragazza da nulla è arrivata fino qua. Grazie. Aspetta, mille che devi fare? Mi ha avanzato una rosa. Caroli, aiuto! Maria Menounos and her partner Derek Hough. Άλλη μία Ελληνίδα ξεκίνησε σε ξένο Dancing with the Stars. Με εντυπωσιακούς κοιλιακούς και σώμα που πολλές παρουσιάστριες τα ζήλευαν, η Μαρία Μενούνος έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο αμερικανικό σόου χορού, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. Το κοινό τη χειροκροτούσε για ώρα όρθιο, ενώ η όμορφη παρουσιάστρια είχε στο πλευρό της την μητέρα της και τον πατέρα της. Τι την συμβούλεψε ο παρουσιαστής? Just don't laugh this close to my ear. Πρώην μοντέλο και αθλήτρια, η Μαρία Μενούνος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στο αμερικανικό κοινό. Μάλιστα, η κάμερα την ακολουθούσε στις πρόβες της από την πρώτη κιόλας στιγμή. I can get frustrated with myself easily. I hope I don't cry, because sometimes I can. That's annoying, so I don't want to do that. Then you get so emotional. I mean, this is all like a real emotional experience. I wish I cried more. I get emotional. Η Δωροθέα Μερκούρη ζει και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ιταλία. Στο ενεργητικό της έχει ήδη συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της μόδας στη γειτονική χώρα, ενώ σταθμό στην καριέρα της επί ιταλικού εδάφους αποτέλεσε η διαφήμιση που έκανε με την καλή της φίλη Μόνικα Μπελούτσι, στην οποία Δωροθέα και Μόνικα διαφήμισαν ποτό. Η πρώτη κατάξανθη και η δεύτερη με τα κατάμαυρα χυτά φυσικά της μαλλιά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, η Καλονή με τα έντονα χαρακτηριστικά και το μεσογειακό ταμπεραμέντο εργάστηκε για τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, μέχρι που ο Ζαν Πολ Γκοτιέ την μεταμόρφωσε σε Amy Winehouse και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Και το θέμα της ήδηξης κάτι μου λέει που σας ταιριάζει πάρα πολύ και θέλουμε πάρα πολύ να είσαστε και εσείς στην και βεβαίως τη στιγμή που είναι ένας από τους καλύτερους σχεδιαστές ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, θεωρώ ότι είναι μαέστρος. Βεβαίως και δέχτηκα και με πολύ χαρά θα πάω να το κάνω. Ενώ χόρεψε μέχρι και σιρτάκι στην ιταλική τηλεόραση. Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και συγγραφέας, η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου έχει βραβευτεί επανειλημμένα για τις εκπομπές της, ενώ αρθρογραφεί για τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Σουηδίας. Κυρίες και κύριοι, η οικοδέσποινα της απόψινής βραδιάς, η κυρία Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Το 2005 παρουσίασε τον ελληνικό τελικό της Eurovision, ενώ έχει επιμεληθεί και ντοκιμαντέρ για την οικονομική κρίση στη χώρα μας, το οποίο προβλήθηκε στην σουηδική τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην 84η απονομή του βραβείου της Ακαδημίας, στα Όσκαρ. Και φυσικά καλώς ήρθατε στο πιο διάσημο κόκκινο χαλί του κόσμου. Η Χριστίνα Αλούπη έχει μεταδώσει πολλές φορές την τελετή απονομή των βραβείων Όσκαρ για το site στο οποίο εργάζεται. Το κόκκινο χαλί και οι επαφές της με τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz αποτελούν για εκείνη κάτι λιγότερο από το φυσικό της χώρο. Όσο για τους ίδιους τους διάσημους, τις μιλούν και τις απαντούν με κάθε ευκαιρία, αφού η εικόνα της και η συμπεριφορά της απέναντί τους τους κερδίζει από τα πρώτα κιόλας λεπτά.